Κοινή επίσκεψη στην επαρχία των Φαρσάλων πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, ο νομάρχης Λάρισας κ. Λουκάς Κατσαρός, η υποψήφια αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Ρένα Καραλαριώτου και οι υποψήφοι του Συνδυασμού Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών. Ήταν μια κίνηση που σκοπό είχε να αναδείξει την κοινή θέληση όλων των στελεχών της Συμμαχίας Υπέρ των Πολιτών να δώσουν ιδιαίτερο βάρος στην περιοχή και η οποία έγινε δεκτή με θέρμη από πολλούς κατοίκους με τους οποίους ο υποψήφιος Περιφερειάρχης, ο νομάρχης και οι υποψήφιοι σύμβουλοι συναντήθηκαν. Θέλουμε την επαρχία Φαρσάλων αναπτυγμένη, με σύγχρονες οδικές υποδομές, σοβαρό αγροτικό εισόδημα, με σοβαρές αγροτικές υποδομές, με αξιοποίηση των μεγάλων τουριστικών δυνατοτήτων της, με προώθηση των παραδοσιακών της προϊόντων. Θέλουμε μια επαρχία που θα βγει από την απομόνωση με την κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου Λάρισας Φαρσάλων, που δεν μπορεί να εκκρεμεί άλλο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο υποψήφιος Περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός. Και πρόσθεσε: αποτελεί απόφασή μας να επενδυθούν σημαντικοί πόροι στην επαρχία και στις υποδομές της. Η νομαρχία Λάρισας όλα αυτά τα χρόνια έκανε σημαντικά βήματα για να αναδειχθούν σε βασικό οικονομικό και διοικητικό κέντρο του νομού. Θα συνεχίσουμε, τόνισε, με ακόμη περισσότερη δύναμη αυτή την προσπάθεια. Από την πλευρά του, ο νομάρχης Λάρισας, κ. Λουκάς Κατσαρός, σημείωσε πως η νομαρχία νοιάστηκε για τα Φάρσαλα, προσπάθησε και έκανε πολλά, βελτίωσε το επαρχιακό οδικό δίκτυο, προχώρησε συνδέσεις με τους γειτονικούς νομούς, κατασκεύασε διοικητήριο για την εξυπηρέτηση των πολιτών, εξόπλισε το κέντρο υγείας, ενώ σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν στον τομέα της άρδευσης με την κατασκευή φραγμάτων. Μπορεί να μην έγιναν, όπως είπε, όλα όσα θα θέλαμε λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, αλλά κάναμε πολλά, έστω και με τα λίγα. Και εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι με τον Κώστα Αγοραστό στην περιφέρεια η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Στη δική της δήλωση, η υποψήφια αντιπεριφερειάρχης κ. Ρένα Καραλαριώτου σημείωσε την ανάγκη για συσπήρωση όλων γύρω από τη νέα περιφέρεια Θεσσαλίας, ώστε με κοινή προσπάθεια και δουλειά να έλθουν καλύτερες ημέρες για την επαρχία των Φαρσάλων. Παρόντες στην επίσκεψη ήταν και ο αντινομάρχης κ. Αντώνης Δραμαλιώτης και ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λάρισας κ. Βασίλης Αρζουμανίδης.